Δημήτρου Καμένου. Από αντιπρόεδρος. Από τη θέση του αντιπροέδρου. Και τι θα γίνει με αυτό. Λοιπόν, καλημέρα Κώστα. Καλή σας ημέρα. Πράγματι αυτό έκανε πριν από λίγη ώρα, μιλώντας κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης ουσιαστικά ζήτησε από τον κύριο Δημήτρη Καμένο να σεβαστεί το άρθρο 6 του κανονισμού της Βουλής και να υποβάλει την παραίτησή του. Το άρθρο 6 του κανονισμού της Βουλής λέει ότι δεν μπορείς να είσαι αντιπρόεδρος αν δεν έχεις προταθεί από κάποιο κόμμα και βεβαίως δεν μπορεί να είναι στη θέση του αντιπρόεδρου κάποιος βουλευτής ο οποίος είναι ανεξάρτητος, ειδικά βέβαια όταν είναι στην παρούσα Βουλή. Δεν έχουμε κόμμα ανεξαρτήτων, δεν έχουμε 10 ανεξάρτητους βουλευτές. Μάλιστα, ο κύριος Βούτσης μας είπε ότι ο κύριος Καμένος, μία ώρα μετά την υπερψήφιση της υπόθεσης δυσπιστίας της Νέας Δημοκρατίας, του είχε στείλει SMS, το οποίο έλεγε ότι θα υποβάλει την παραίτησή του. Ναι, το ίδιο είχε πει και στην διάσκεψη των Προέδρων που είχε γίνει πριν από την αναχώρηση του Προέδρου της Βουλής στην Κίνα. Τώρα, με τις παλινοδίες και όλες αυτές τις αλλαγές θέσεων που έχουμε εκ μέρους του κυρίου Δημήτρη Καμένου, ο οποίος είπε ότι δεν παραιτείται, είχαμε την παρέμβαση λοιπόν του κυρίου Βούτση, ο οποίος ζήτησε να σεβαστεί ο κανονισμός και να υποβάλει την παραίτησή του, ενώ αφήνει, και με αυτό ολοκληρώνω, ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης μορφής για το άρθρο όμως του κανονισμού και όχι για κάποιο πολιτικό περιεχόμενο θέσεων δηλαδή του κυρίου Δημήτρη Καμένου σε περίπτωση που ο κύριος Δημήτρης Καμένος ανεξάρτητος βουλευτής δεν υποβάλλει την παραίτησή του. Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστούμε. Κύριε Φίλη.